θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, με την ευχή ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Σήμερα βιώνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην περιοχή μας και στην κυριολεξία βρισκόμαστε μπροστά σε μια υγειονομική βόμβα. Ο ιατρικός σύλλογος Καρδίτσας, από την πρώτη στιγμή που η πρωτοφανής θεωμονία Ντάνιελ ενέσχυψε στον ομό μας, κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό, το οποίο συνέδραμε αποφασιστικά στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην υγειονομική περίθαλψη των πλημμυροβαθών συμπολιτών μας. Ειδικότερα, οργανωμένα κλιμάκια ιατρών και νοσηλευτών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, μετέβησαν στην πρώτη γραμμή διάσωσης στις περιοχές του Δήμου Παλαμά, στην πόλη του Παλαμά και στα χωριά Προάστιο και Πέρδινο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και την αξιολόγηση του κάθε περιστατικού. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας μία δομή στο γήπεδο του Αστέρα, όπου γινόταν η αλληλοδιακομιδή διασωθέντων πλημμυροβαθών. Σε αυτή τη δομή, συνάδελφοι γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες και εθελοντές υγείας παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και αξιολογούσαν το κάθε περιστατικό το οποίο αναλόγως στη βαρύτητα είτε μεταφερόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας είτε στις δομές φιλοξενίας που ήταν τέσσερις στο Δήμο Καρδίτσας. Παρόμοια κλιμάκια γιατρών, νοσηλευτών, εθελοντών δραστηριοποιήθηκαν σε όλες τις προσωρινές δομές φιλοξενίας και στο Δήμο Παλαμά και στο Δήμο Μουσαγείο, υποστηρίζοντας την υγεία σε ψυχικό, σωματικό και φαρμακευτικό επίπεδο. Εκφράζουμε ευχή στην δύναμη μας για τους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους λόγους αυτούς που έχουν πραγματικά καταστραφεί μετά από αυτή την πρωτοφανή θεωμηνία που έπληξε την περιοχή μας και τη Θεσσαλία γενικότερα. Με λίγα λόγια περιέγραψε μια ομάδα, ο πρόεδρος, μια ομάδα κρούσης του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, η οποία ομάδα συγκροτήθηκε σε άμεσο χρόνο και η είδηση είναι ότι αυτή την ομάδα εμείς θέλουμε να την οργανώσουμε, να την δώσουμε μια πολύ σοβαρή υπόσταση, να φτιάξουμε δηλαδή μια, ο Ιατρικός Συλλόγος Καρδίτσας, μια ομάδα κρούσης άμεσης βοήθειας που θα έχει και το προσωπικό και τους πόρους και τα μέσα να βρίσκεται κάθε στιγμή που θα χρειαστεί σε παρόμοιες περιπτώσεις κοντά στους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω μπορούμε να το πούμε. Ήταν χθες μια απόφασή μας να το πέτυχε σε αυτή τη φάση την έκτακτη ανάγκη, να το υλοποιήσουμε άμεσα για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στην πανδημία και στους συμπολίτες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους εσάς ιατρικούς σύλλογους Καρδίτσας και τους αφανείς ήρωες που σηκώσαν αυτό το δύσκολο και πρωτόγνωρο έργο και εγχείρημα, το Φέρνι της Πέρας, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους γιατρούς συναδέλφους μας, μάλιστα πολλοί ιδιώτες, οι οποίοι παρατήσανε τα ιατρεία τους και βοηθούσαν στις δομές όλη την ημέρα, τους εθελοντές νοσηλευτές, τους διασώστες και φυσικά τους απλούς πολίτες, οι οποίοι πραγματικά μας συγκινήσανε, γιατί από την πρώτη στιγμή ήταν παρόν σε όλες τις δομές και όπου μπορούσε κάθε συνάνθρωπος βοηθούσε τον άλλον. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την διοικητήρια του νοσοκομείου, τη διευθύντρια της ιατρικής υπηρεσίας, την υπεύθυνη διαχείριση υλικού του νοσοκομείου και την άψογη συνεργασία που είχαμε για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το εγχείρημα που κάναμε, καθώς και το Φαρμακευτικό Σύλλογο Καρδίτσας, το ΣΥΦΑΚ και τις τοπικές εταιρείες επιχειρήσεις ιατρικών αναλώσιμων ειδών για την πολύτιμη συνεισφορά τους.